Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ήρθαμε λίγο και καλή εβδομάδα, ήρθαμε λίγο νωρίτερα. Δευτέρα 23 Μαρτίου του 2015 και στην επικαιρότητα είναι η συνάντηση, γι' αυτό και βγήκαμε λίγο νωρίτερα, του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, στην καγκελαρία με την κυρία Μέρκελ. Βλέπουμε ήδη την εικόνα. Την εικόνα από την άφιξη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Στην καγκελάρια. Η γνωστή δημοσιογράφη μαζί μας είναι ο καθηγητής, θα σας παρουσιάσω σε λίγο, ο κύριος Νίκος Χαριτάκης, επίκουρος καθηγητής των οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, διδάκτορας της αγροτικής οικονομίας και με αναφορές στον χώρο της κεντροαριστεράς, πρώην γραμματέας της ΔΗΜΑΡ κλπ. Θα τα σχολιάσουμε όλα. Έχουμε την εικόνα, έχουμε εικόνα ακόμα. Έχουμε, να παρακαλέσω τους συναδέλφους. Ωραία. Ιστορική στιγμή. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Ιστορική δεν είναι, κύριε καθηγητά? Γιατί να, τώρα εδώ είναι το ενδιαφέρον των ξένων συναδέλφων, γιατί πέρα όλων των άλλων, ο Τσίπρας, πέρα από ο Έλληνας Πρωθυπουργός, είναι και ο ηγέτης της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Και υποτίθεται, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά? Έτσι ήταν είναι. Μέχρι πρότινος. Ναι. Και βλέπουμε και το κόκκινο χαλί, υπάρχει και ένα άγημα εκεί το οποίο απέδωσε τιμές, τον υποδέχθηκε η καγκελάριος λίγο νωρίτερα, λίγα λεπτά νωρίτερα. Το άγημα είναι από την πολιτοφυλακή που έχουν οι Γερμανοί, γιατί δεν έχουν στρατό. Έχει απαγορευτεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Γερμανία δεν έχει στρατό, γιατί τότε θεώρησαν σύμμαχοι ότι δεν πρέπει να τη δώσει τη δυνατότητα. Μήπως στο μέλλον συμβεί κάτι, το λέμε για την ιστορία. Γι' αυτό έχουν και λιγότερες δημόσιες δαπάνες. Και έχουν και δημόσιες δαπάνες λιγότερες. Μπράβο, πολύ σωστά, κύριε καθηγητά. Δεν δίνουν ούτε για όπλα, ούτε. Βέβαια, στο λάτο έχουν, πουλάνε όπλα. Σωστά. Λοιπόν. Να τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Εμείς θα βλέπουμε την εικόνα, αν και η κρίσιμη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με την καγκελάριο πέρασαν μέσα στο εσωτερικό, θα αρχίσει τώρα. Οι δηλώσεις των δύο προσώπων θα τις έχουμε. Ήταν εικόνα, είδαμε και τους συναδέλφους, παίρνουν όλη εικόνα από την ΕΡΙΤ και κάνουμε από την κρατική τηλεόραση, κλέβουμε όλη εικόνα, όχι κλέβουμε, μας δίνει εικόνα, μοιράζει εικόνα η κρατική τηλεόραση, γι' αυτό είδαμε και τον συνάδελφο από το Sky. Λοιπόν, και δηλώσεις θα γίνουν γύρω στις 8 παρά, βάσει του προγράμματος, οπότε θα τις μεταδώσουμε ζωντανά, πολύ σημαντικές δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού και της Καγκελαρίου. Να δούμε τι θα βγάλουμε. Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο. Είπαμε κοντά μας ο Νίκος Χαριτάκης, καθηγητής των οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, γνωστός και φίλος. Και καθηγητής μου, κύριε Θεοχαρόπουλε, Θανάση Θεοχαρόπουλο, διδάκτορας αγροτικής οικονομίας, με τη δικιά του συμβολή στον χώρο της κεντροαριστεράς, πρώην γραμματέας ΔΗΜΑΡ. Λοιπόν, πώς βλέπετε, καταρχάς σήμερα, πριν πάμε στην επίσκεψη Τσίπρα, να ξεκινήσουμε από το πρωί. Δημοσιοποιήθηκε στους Financial Times μια επιστολή που είχε στείλει πριν από λίγες μέρες, πριν την οκταπερή συνάντηση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός προς την κυρία Μέρκελ. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Αγγελαρίδης, είπε ότι αυτή η επιστολή εστάλθηκε στον Γάλλο πρόεδρο και στον κύριο Γιουνκέρ και στον κύριο Λάντ και στον κύριο Γιουνκέρ, σύμφωνα με την οποία διαβάσατε. Την είδατε, την είδατε. Την είδατε, διάβασα. Η κεντρική ιδέα ήταν ή θα πληρώσουμε τα δάνεια που έχει η Ελλάδα ή θα πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Πότε? Τον Απρίλιο. Αυτό ήταν. Δηλαδή τον Απρίλιο τελειώνουν τα αποθέματα περίπου. Αυτό δεν το έλεγε περίπου έτσι. Είναι πολλά περισσότερα η επιστολή και είναι πολύ ενδιαφέρον να καταλάβουμε ποιος την έδωσε τη δημοσιότητα. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία. Δεν έφυγε από την Ελλάδα πάντως. Δεν ξέρω. Πάντως. Δεν ξέρω. Ναι. Δύο άνθρωποι την παρέλαβαν. Δύο άνθρωποι μπορούν να την έχουν δώσει. Δύο γραφεία μπορεί η να έχουν. Η Ελλάδα ή. Όχι, δεν είναι δύο. Την έχει πάρει ο κύριος Μέρκελ, ο κύριος Ολάντ, ο κύριος Γιούνκερ. Θεωρώ ότι εστάλει καταρχήν στην κυρία Μέρκελ και είναι σαφές ότι πάει προς εκείνη. Και είναι κατ' εμέ λίγο πολιτικό ατόπιμα, θα μπορούσα να χαρακτηρίσω, το ότι απευθύνεται μια επιστολή η οποία αφορά όλη την Ευρώπη στην κυρία Μέρκελ. Και δεν απευθύνεται, αν δεν κάνω λάθος, στην καλύτερη των περιπτώσεων να απευθυνθεί στον κύριο Γιούνκερ. Δεν μπορεί δηλαδή να πηγαίνει σε ένα μέλος της Ευρώπης, έστω και αν δεχόμαστε ότι η Γερμανία είναι η ισχυρότερη οικονομία αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, θα έπρεπε να πάει, θεωρώ, ιδιαίτερα εφόσον δεν αναφέρεται σε ελληνογερμανικές σχέσεις, να πάει κατευθείαν στον κύριο Γιούνκερ ή στον κύριο Ντάισεμπλουμ. Αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί πήγε. Τώρα, καλά, τώρα μείνουμε στο γεγονός. Πήγε. Πήγε. Εντάξει, στο περιεχόμενο τώρα. Το περιεχόμενο.
Θεωρώ ότι υπάρχουν τέσσερα σημεία πέρα από αυτό τα οποία πρέπει να τα προσέξουμε. Συγγνώμη, εμείς βλέπουμε και τις εικόνες γιατί αυτό δεν το είχαμε δει πριν. Είναι το άγημα αποδίδει τιμές και στην Κακελάριο και στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι ο υψηλός προσκεκλημένος. Να την έχουμε την εικόνα στην οθόνη full frame, αν είναι δυνατόν. Μπορούμε. Α, ωραία. Λοιπόν, εντάξει. Δεν πειράζει. Βλέπουμε και τους παρουσιαστές της συγκεκριμένης εκπομπής από εκεί, αλλά δεν είναι. Σημασία έχει η εικόνα. Λοιπόν, και ακολουθούν το κόκκινο χαλί και μετά θα μπουν, έχουν μπει ήδη στην Καγκελαρία εδώ και περίπου 9 λεπτά και αρχίζει αυτή η σημαντική συνάντηση. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, συνεχίστε. Εμείς σας βλέπουμε την εικόνα. Λοιπόν, πρώτον και κύριον, θεωρώ ότι είναι πρώτη φορά που ο Έλληνας Πρωθυπουργός, σε κείμενο τουλάχιστον, και η κυβέρνηση, μιλάει για νέο μνημόνιο με παρουσία του IMF. Άρα, ξεφύγαμε τελείως από το ενδοευρωπαϊκό. Δεν αναφέρει τον όρο μνημόνιο, βέβαια. Αναφέρει εντάξει. Συμβόλαιο. Συμβόλαιο, ναι. Συμβόλαιο, εντάξει. Ναι. Ωραία, ένα συμβόλαιο, λοιπόν. Επειδή έχουν σημασία, έχει σημειολογία, χαμογελάστε τους βλέπετε, έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Δείχνει βέβαια και σε αυτά τα βήματα, έτσι δεν είναι, κύριε Θεοχαρούπλα, τα σχολιάστε τώρα σε λίγο. Να καλησπέρισω και τον Βασίλη τον Τσεκούρα, εκλεκτό συνάδελφο, ότι είναι τα αφεντικό ακόμα και εδώ η κυρία Μέρκελ. Αυτή σταματάει, φρενάρει, σταματάει και ο Τσίπρας δίπλα. Ο Τσίπρας δεν ξέρει και τα πρωτόκολλα. Τώρα τα μαθαίνει σιγά σιγά. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, συνεχίστε. Πολύ ωραία. Δεύτερον, νομίζω ότι υπάρχει μία παρέμβαση, ζητείται μία παρέμβαση της κυρίας Μέρκελ να γίνει προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κάτι το οποίο είναι αδιανόητο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Δεν μπορεί δηλαδή καμία χώρα μέλος να παρέμβει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τρίτον, θέτει θέμα αυτού που είπατε, κινδύνου πιστωτικού επεισοδίου, κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι τρομερά απόρριτο να βγαίνει από τα χείλη ενός πρωθυπουργού, από το κείμενο ενός πρωθυπουργού. Και το τρίτο και το τελευταίο, το οποίο περνάει λίγο απαρατήρητο, το τέταρτο, είναι ότι λέει ότι ζητά τη διευκόλυνση της Ευρωζώνης να χρησιμοποιηθεί βραχυχρόνια ρευστότητα για να χρηματοδοτηθεί μακροχρόνιο χρέος. Δηλαδή λέει ότι δώστε μας δυνατότητα μέσω των T-bills, μέσω του βραχυχρονίου δανεισμού, να εξοφληθούν χρέη είτε προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είτε προς άλλους οργανισμούς, προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πράγμα που, κατά τη γνώμη μου, είναι τελείως έξω από τη λογική και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και βεβαίως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, η ανάγνωση του κ. Θεοχαρόπουλου. Μένετε σε αυτά. Δηλαδή, ακούστε αυτά που είπε ο κ. Καρυτάκης. Πρόκειται για μια επιστολή που πράγματι δεν ξέρω, ίσως δεν θα έπρεπε να δει το φως της δημοσιότητας, αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει να έχει φύγει από την ελληνική πλευρά, διότι τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται μέσα σε αυτή την επιστολή, μερικά από αυτά τα στοιχεία, είναι πιθανόν χρήσιμα για τη διαπραγμάτευση που γίνεται με τους εταίρους, άρα και σε προφορικό επίπεδο πολύ χρήσιμα στοιχεία, ίσως και σε γραπτό, αλλά σε επιστολές οι οποίες τελικά δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Το έδωσαν, θεωρώ πιθανολογώ ότι το δόθηκε από τη γερμανική πλευρά, αλλά αυτή είναι μια πιθανολόγηση, κανένας δεν μπορεί να ξέρει το τι έχει συμβεί ακριβώς. Για την ουσία τώρα της επιστολής, πρώτα-πρώτα τίθεται προς την κυρία Μέρκελ και προς τους υπόλοιπους στους οποίους έχει πάει η επιστολή, το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τίθεται για πρώτη φορά τόσο έντονα σε γραπτό κείμενο. Ουσιαστικά σήμερα, αν άκουσα καλά, ο κύριος Ντράγκη απάντησε λέγοντας ότι δεν θα μπορεί ποτέ να ακολουθήσει την ελληνική περίπτωση ως μια εξαίρεση. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο κύριος Ντράγκη μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα, τα οποία δεν τα έχει κάνει μέχρι τώρα. Αλλά θεωρώ ότι ήταν η πρώτη επιστολή η οποία ουσιαστικά προς την κυρία Μέρκελ έθετε το κρίσιμο ζήτημα του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με έναν έντονο τρόπο. Όσον αφορά το ζήτημα του πιστωτικού γεγονότος, νομίζω είναι στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Τι λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός της χώρας? Λέει ότι αν βρεθώ σε δυσκολία θα προτιμήσω να πληρώσω μισθούς και συντάξεις και συνεπώς πρέπει να μας ενδιαφέρει από κοινού μαζί το τι θα γίνει σε αυτή τη διαπραγμάτευση γιατί υπάρχει πρόβλημα με τις δόσεις. Κοιτάξτε, αυτό είναι όντως απειλή πιστωτικού γεγονότος, η οποία βεβαίως, όπως είπε η ελληνική πλευρά, τέθηκε στο τραπέζι της Επταμερούς. Τώρα, στο γραπτό θα έλεγα, θα προτιμούσα να μην υπάρχει σε επίσημο κείμενο.
Τώρα, από εκεί και μετά υπάρχει, προχωρούμε σε αυτή τη διαδικασία ως χώρα. Είναι θετικό ότι υπάρχει αυτή η συνάντηση σήμερα. Πολύ θετικό γεγονός. Θετικό ήταν και η επταμερής η οποία έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Αναδείχθηκε το ελληνικό ζήτημα στα πρώτα θέματα αυτή τη στιγμή της Ευρωζώνης και τα πρώτα θέματα που αντιμετωπίζουμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κυρία Μέρκελ θα το δώσει στο Eurogroup το θέμα σήμερα. Θα προσπαθήσει σε κάθε πίεση η οποία θα έχει να λέει το Eurogroup θα είναι αυτό το οποίο θα αποφασίσει. Η ελληνική το πλευρά. Θα πιθανότατα να γίνει εκτάκτος η Παρασκευή την ερχόμενη Δευτέρα. Η Παρασκευή Δευτέρα. Ότι θα γίνει, δεν γίνεται να γίνει και μετά γιατί μπαίνουμε στις διαδικασίες του Πάσχα είτε του ελληνικού είτε του καθολικού. Του Ορθόδοξου και του Καθολικού. Συνεπώς αρχίζουν να μπλέκουν το αργότερο. Δεν είναι μόνο το Πάσχα, δεν βγαίνουν ημερομηνίες. Αλλά δεν βγαίνουν και ημερομηνίες της. Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε ότι αρχές Απρίλη είναι οι κρίσιμες ημερομηνίες για τη χώρα μας σε σχέση με το επίπεδο της ρευστότητας το οποίο υπάρχει. Κοιτάξτε, είναι θετικό γεγονός ότι μπήκε ξανά στις ράγες, αν μπήκε στις ράγες όπως το δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Το θέμα είναι το τρένο να μην μείνει από καύσιμα από εδώ και στο εξής. Ναι. Η ρευστότητα λοιπόν είναι το κρίσιμο. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε άμεσα σε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, κοστολογημένο συγκεκριμένο πού και πώς, και όχι γενικό και αόριστο. Αυτό νομίζω επιχειρείται αυτή τη στιγμή από το Μέγαρο Μαξίμου με την συμβολή, την ιδιαίτερη συμβολή από ό,τι γνωρίζω του Αντιπροέδρου του κ. Δραγασάκη στο συγκεκριμένο ζήτημα. Νομίζω ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες, το τι θα αποφέρουν, τι θα κάνουμε για παράδειγμα με τις αποκρατικοποιήσεις, πού θα προχωρήσουμε, πού θα τις επαναξιολογήσουμε, να δούμε αν πρέπει να προχωρήσουν ή όχι. Και βεβαίως και άλλα ζητήματα. Εγώ θα έλεγα ότι χρειάζεται ένα τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων σε κάθε τομέα. Σε κάθε τομέα και κοστολογημένο. Να μην δούμε, αργήσουμε πάλι. Για παράδειγμα, στην υγεία θα μπορούσε κοστολογημένο να υπάρχει ένα πρόγραμμα για το πού θα υπάρχει. Θα έρθουμε γιατί αυτή είναι η χένουσα πληγή. Εδώ τώρα όλοι λέμε για μεταρρυθμίσεις, αλλά τώρα εντάξει, συζητάμε για μεταρρυθμίσεις. Αλλά μεταρρυθμίσεις και οι μεταρρυθμίσεις έχουν και πρόσημο βέβαια. Ναι. Μεταρρυθμίσεις δεν μπορεί να είναι. Θα έρθουμε όμως στο δεύτερο, κύριε Θεογαρόπουλε, αμέσως μετά. Πάμε στο Βασίλη το Τσεκούλα. Οι δικές σου πληροφορίες, Βασίλη, για το τι. Και από την επιστολή το πρωί και τι νεότερο υπάρχει και πώς διαμορφώνεται το σκηνικό. Λοιπόν, όπως είπατε και νωρίτερα, η επιστολή, αυτό που είπε και ο κύριος Σακελαρίδης, πήγε προς τρεις πλευρές. Γαλλογερμανικό άξονα και Βρυξέλλες. Τώρα που, όπως είπε και ο κύριος Θεοχαρόπουλος, διόρευσε αυτό το θέμα, αυτή η επιστολή νομίζω ότι δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ όσο η ουσία αυτής της επιστολής. Θέμα ρευστότητα. Και αυτό νομίζω θα θέσει και ο κύριος Τσίπρας στην Άγγελα Μέρκελ σήμερα, σε αυτή την συνάντηση που είναι σε εξέλιξη η γερμανική καγκελαρία. Τι θα ζητήσει, λένε πληροφορίες. Θα προσπαθήσει να φέρει άμεσα στη χώρα γύρω στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Και γιατί το λέμε αυτό το ποσό, διότι είναι τα 1,9 δισεκατομμύρια τα οποία εκκρεμούν ως επιστροφή από τα κέρδη των ομολόγων που έχουν κερδίσει οι κεντρικές τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ του EFSF. Είναι ένα κομμάτι των 11 δισεκατομμυρίων που λέγαμε ότι είναι το μαξιλάρι ασφαλείας στο Ταμείο Χρηματοπιστικής Σταθερότητας. Κάποια στιγμή τα είχαμε πληρώσει εμείς με μετρητά. Αυτά είναι ομόλογα και λέμε ότι από εκεί εμείς μπορούμε να τα αντλήσουμε ξανά, να τα φέρουμε ξανά πίσω με ένα αίτημα. Άρα πάμε στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν βάλουμε και άλλα 350 εκατομμύρια που είναι τα κέρδη των κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα το μήνα Φεβρουάριο, το ποσό μπορεί να ανέβει σχεδόν στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και γιατί το θέτουμε αυτό, Βασίλη, διότι όπως είπατε και εσύ νωρίτερα, υπάρχει θέμα ρευστότητας, το είπε και ο κύριος Δραγασάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πριν από λίγες ημέρες. Αν δεν βρούμε λύση τώρα, μια βραχυπρόθεσμη τουλάχιστον λύση, θα έχουμε πολύ σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας. Αυτό νομίζω και στην επιστολή έθετε ο κύριος Τσίπρας προς Μέρκελ, Ολάντ και Γιούγκερ, το ίδιο νομίζω θες και σήμερα. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στον καθηγητή, τον κύριο Χαριτάκη, ή να πάμε στην αίθουσα σύνταξη. Ερχόμαστε στον Νίκο τον Χαριτάκη, αίθουσα σύνταξη. Τι νεότερο έχουμε, είναι η Όλγα Τάντου. Όλγα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο είχαμε δηλώσει του Μάριο Ντράκη στο Ευρωκοινοβούλιο, ο οποίος είπε για πολλωστή φορά ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αποκαταστήσει το διάλογο με τους θεσμούς. Ναι. Αλλά επίσης τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει τους κανόνες τους οποίους στηρεί και δεν θα φτιάξει ειδικά κανόνες για την Ελλάδα καινούριους. Να πάμε τώρα στον Εμμανουέλ Μπαρόσο, τον πρώην πρόεδρο της Κομισιόν, ο οποίος βρίσκεται στο Χονγκ Κονγκ για μία συνδιάσκεψη και εκείνος είπε ότι η Ελλάδα είναι ουσιαστικά εκείνη που φταίει για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Είπε δε για τη νέα κυβέρνηση ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρει επιτέλους απόφαση ότι ο μόνος δρόμος για ανάπτυξη είναι να ακολουθήσει τις μεταρρυθμίσεις που ήδη είχαν αποφασιστεί. Τέλος, και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με την Άγγελα Μέρκελ στην Πρατισλάβα, έχει συνάντηση ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο κύριος Στάινμαγερ, με τους ομολόγους του και μεταξύ άλλων τόνισε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να
τηρήσει τις δεσμεύσεις της, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει για τη συζήτηση με την οικονομική κρίση στη χώρα μας, θα πρέπει να γίνει με ακόμα πιο σοβαρό τρόπο. Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε την ορατά του. Βλέπω τώρα και στο πρώτο θέμα, αλλά είδα και δύο τηλεγραφήματα διεθνών πρακτορείων. Το πρώτο θέμα μιλάει για εντυπωσιακή υποδοχή Τσίπρα από Μέρκελ. Γιατί εντυπωσιακή, εντάξει, το πρωτόκολλο θα ακολουθήθηκε εκεί, αλλά εντάξει. Και αυτό είναι και. Μας είδε, το είδαμε, κύριε καθηγητά. Εντάξει, είχε το άγημα. Και εγώ θεωρώ ότι το πρωτόκολλο υπάρχει. Το πρωτόκολλο υπάρχει, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να τα πάρουμε ένα-ένα. Θέλουμε να ρωτήσουμε, αγαπητέ Βασίλη Τσεκούρα, τον Νίκο το Χαριτάκη πρωτίστως, εάν πιστεύει ότι η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσει κάποια στιγμή πιστωτικό γεγονός. Και να το κάνω, να το πω, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν μπορεί να αντιμετωπίσει πιστωτικό γεγονός. Υπάρχει μηχανισμός ο οποίος να προεξοφλεί, να καλύπτει μια χώρα που αντιμετωπίζει πρόβλημα πιστωτικού γεγονότος στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Η Κύπρος. Μηχανισμός ήταν στην Κύπρο. Βελτιωμένος βεβαίως. Δεν ήταν πιστωτικό γεγονός, δεν μπήκε σε πιστωτικό γεγονός. Θα είχε, αν δεν υπήρχε πιστωτικό κάλυψη. Πιστωτικό γεγονός όμως, κύριε Χαρτάκη, είχαμε και εμείς το 2012. Όχι, μεγάλη διαφορά. Συγγνώμη. Ανάλογα, αποστέτουμε το πιστωτικό γεγονός. Θέλω να συμπληρώσει τη σκέψη σας, γι' αυτό θέλω να το πω. Και να πούμε, για να ξεκινήσουμε παρότι είμαστε κανάλι οικονομικό κανάλι, αλλά τι σημαίνει πιστωτικό γεγονός για τον τηλεθεατή που δεν το ξέρει. Να μας το πει ο καθηγητής. Πιστωτικό γεγονός είναι πολύ απλά όταν το δημόσιο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει κάποιος από τις υποχρεώσεις του. Το χρέος του. Δεν πληρώσουμε κάποιον. Ουσιαστικά δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Μπορεί να είναι και η μισθή. Μπορεί να είναι και ένας προμηθευτής. Ναι. Μπορεί να είναι και ένα χρέος προς μια τράπεζα. Και μια δόση προς το Διεθνές Δημοσιογραφικό Ταμείο. Μια δόση προς το... κάπου. Ναι. Κάποια στιγμή το ταμείο του... Γι' αυτό μάλιστα και ο κύριος Πρωθυπουργός αναφέρεται σε cash flow problem. Δηλαδή σε πρόβλημα ρευστότητος. Για κάποια στιγμή... το δημόσιο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Σε αυτή την περίπτωση βεβαίως, κλείνουν οι τράπεζες, απαιτείται εξυπηρέτηση από των υποχρεώσεων του δημοσίου προς τους όποιον είναι αυτός ο οποίος του χρωστάμε και βεβαίως εκεί τη στιγμή πλέον θα αναγκαστούν οι τράπεζες να χρηματοδοτήσουν με αύξηση κεφαλαίου αυτήν την ρευστότητα του ελληνικού συστήματος και σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία πλέον μετά το 12, αν δεν κάνω λάθος, η διαδικασία έχει τα έξι στάδια. Πρώτον γίνεται αύξηση κεφαλαίου στο ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα από τους ιδιώτες μετόχους, δεύτερον πάμε στους καταθέτες και τρίτον πάμε στο δημόσιο. Δηλαδή βγάζει ομόλογα, ας πούμε, το EFSF και τα οποία τα εγγυάται και τα οποία τα βάζει. Άρα θα ήταν σκόπιμο αυτή τη στιγμή να μην συζητάμε για πιστωτικό επεισόδιο και νομίζω ότι ο κύριος Ντράγκη πολύ σωστά το είπε και στον κύριο Βαρουφάκη σε ένα πρόσφατο Eurogroup, ότι η λέξη αυτή σε παρουσία τραπεζιτών, οι οποίοι ιδιαίτερα έχουν δανείσει πάρα πολύ την Ελλάδα, 100 δισεκατομμύρια ο κύριος Ντράγκη, 140 ο κύριος Ρέντλινγκ από το EFSF, δεν θα ήθελα να το ακούνε και πράγματι δεν προάγεται. Ναι, τώρα αυτό που λέει ο κύριος Καρατάκης έχει δίκιο. Πρώτα απ' όλα να διαχωρίσουμε όταν λέμε πιστωτικό γεγονός τι εννοούμε. Και αυτό που ανέφερα πριν για το 2012 για την Ελλάδα είναι ότι από τη στιγμή που κάνεις μια αναδιάρθρωση χρέους, παραδέχεσαι ότι δεν μπορεί να το αποπληρώσεις. Άρα λοιπόν είναι σαν να πας σε μια τράπεζα και να πεις ότι εγώ αδυνατό να αποπληρώσω. Παραδέχομαι ότι δεν μπορώ να αποπληρώσω, λοιπόν κάνω μια αλλαγή. Αυτό λοιπόν θεωρήθηκε και τότε ως ένα πιστωτικό γεγονός, πολύ περιορισμένο και όχι στην έκταση και αυτό που λέει ο κύριος Χαριτάκης. Γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά όπως και να έχει και στην Κύπρο που έγινε όλο αυτό το σκηνικό, επίσης μπορεί να θεωρήθηκε κατά την πιστωτική γεγονός. Αλλά αυτό που λέμε τώρα που μιλούν όλες αυτές οι φωνές, όσο πιο δίκριτικά μπορούμε να το πούμε κι εμείς, γιατί αυτό είναι πολύ δύσκολο να συμβεί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όπως φαίνονται τουλάχιστον τα πράγματα, για να είμαστε λίγο και ρεαλιστές ή λίγο πιο χαμηλών τόνων. Όταν μιλούν για πιστωτικό γεγονός, εννοούν για μια κατάρρευση. Αυτό εννοούν. Το λέει ο κύριος Πρωθυπουργός. Το λέει ο κύριος Πρωθυπουργός, δεν το λέω εγώ. Μιλάτε για την επιστολή τώρα, εσείς για την επιστολή, την κρατική αγωνία. Ο Πρωθυπουργός το λέει, δεν το λέω εγώ. Ναι, σε περίπτωση. Δεν σεβαστούμε το λόγο του. Σε περίπτωση, λέει, που δεν βρουν μια λύση. Αυτό τώρα, επειδή δεν είμαστε στο γενικό λογιστήριο του κράτους. Μια λύση, πολύ σωστά. Επειδή δεν είμαστε μέσα στο γενικό λογιστήριο του κράτους, δεν ξέρουμε τα ταμιακά διαθέσιμα αυτήν την ώρα της κυβέρνησης. Δεν γνωρίζουμε. Η εικόνα, Βασίλη Τσεκούρα, είναι ότι τα χρήματα φτάνουν μέχρι 15 Απριλίου, κάπου εκεί. Το θέμα είναι ότι ξύνουμε τον πάτο και προσπαθούμε να πάρουμε χρήματα από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης. Αυτό είναι ένα πραγματικό δείγμα χρήματα. Ότι είμαστε στον πάτο. Από πότε δεν έχουμε πάρει χρήματα, από το περασμένο καλοκαίρι έχουμε πάρει. Δεν έχουμε πάρει. Πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας, είμαστε εντάξει και δεν έχουμε πάρει χρήματα. Αρνηθήκαμε να πάρουμε χρήματα.
αρνηθήκαμε μετά τις εκλογές. 7,2 δισεκατομμύρια. Δεν δέχτηκαν τα 7,2. Παρακαλώ πάρα πολύ. Λέτε τα προηγούμενα. 21 δισεκατομμύρια. Τα 7, τα 7 λέει. Είναι τα 7,2, τα 1,9 και τα 11 που ήταν στο ειδικό λογαριασμό. Ήτανε... Στο Ταμείο Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα. Εντάξει, αυτά όμω δεν μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Έπρεπε σε συμφωνία με του εταίρου να χρησιμοποιήσουμε. Ναι, αλλά ήταν μέσα. Απλώ έφυγαν, αλλά δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Ήταν μέσα όμω, συζητιόταν να είναι μέσα στη διαδικασία του έκτακτου δανεισμού, εάν μπαίναμε στο ECC. Μόνο για τι τράπεζε όμω, κύριε Χαρτάκη. Δηλαδή, μας είχαν απαγορεύσει από την Ευρώπη να χρησιμοποιήσουμε τα 11 δις. Αυτό δεν ζητάμε αυτή τη στιγμή. Δεν ζητάμε να μπορεί να δανείζει, το συστημικό σύστημα, το ελληνικό δημόσιο, μέσω των ομολόγων, τα οποία μας έχει απαγορεύσει και από το waiver, το οποίο δεν έχει δώσει η Κεντρική Τράπεζα. Ουσιαστικά. Αυτό που μας έλεγαν από τον EFSF και από την Ευρώπη για τα 11 δις του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι ότι θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που τα χρειαστούν οι τράπεζες, για παράδειγμα, όχι, να καλύψουν τρύπα των κόκκινων δανείων. Όχι, δεν θα μπορούσαμε να αγγίξουμε τα χρήματα από όφελος του δημοσίου. Ή θα είχαν χρησιμοποιηθεί, ένα είναι αυτό το σκέλος, ναι, ή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την απομείωση του δημοσίου χρέους, αν υπήρξε συμφωνημένη. Σωστά. Κίνηση με τους Ευρωπαίους για την απομείωση του δημοσίου. Αυτό σωστά. Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν υπήρξε εμπιστοσύνη κάποια στιγμή που χάθηκε μεταξύ εταίρων και της χώρας μας, χρησιμοποιούνται μόνο. Είναι έτσι ακριβώς. Δεν νομίζω ότι διαφωνούμε, κύριε Χαρτάκη. Θα ήθελα να προσθέσω και κάτι παραπάνω. Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη βρέχει ευρώ. 60 δισεκατομμύρια το μήνα από τον Μάρτιο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αγοράζει ομόλογα. Αν θα μπούμε στο νέο συμβόλαιο, και εμείς θα μπούμε και στην ποσοστιακή χαλάρωση. Μισό λεπτό. Να πούμε για να καταλάβουμε και τηλεθεατές για ποιο λόγο δεν έχει μπει η Ελλάδα και μπαίνει τον Ιούλιο. Διότι η Ελλάδα έχει μια συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η συμμετοχή της. Μισό λεπτό, κύριε Χαρτάκη. Η συμμετοχή της είναι πιο πάνω από το μέσο όρο που έχει βάλει. Όταν αποπληρώσουμε το ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Ιούλιο, τότε θα πέσει η ποσόστοση και γι' αυτό θα μπούμε. Μάλιστα. Αυτό νομίζω, κύριε Χαριτάκη. Διαφωνεί ο καθηγητής. Πάμε να πούμε. Γιατί. Πρώτον και κύριον, δεν είναι υποχρεωτικό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην ποσοτική χαλάρωση που έχει κάνει να αγοράζει μόνο κρατικά ομόλογα. Ναι. Μπορεί να αγοράζει και ιδιωτικά ομόλογα. Άρα... Είναι πολιτική απόφαση αυτό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής. Βεβαίως. Καθαρά πολιτική, συμφωνούμε σε αυτό. Είναι asset-backed securities. Είναι ιδιωτικά ομόλογα. Άρα, σε αυτό το διάστημα θα ήταν εύκολο, εάν είμαστε στη διαδικασία, ομόλογα δομημένα από τις τράπεζες, θα μπορούσαν να πουληθούν κάλλιστα στην Κεντρική Τράπεζα. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό. Η περίπτωση των 100 δόσεων. Πάρτε την περίπτωση των 100 δόσεων. Αυτή είναι μια απέτηση του ελληνικού δημοσίου. Έρχεται το ελληνικό δημόσιο και λέει: κύριε, εγώ κάνω αυτή την πολιτική και παίρνω, ας πούμε, 10-11 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή από τους Έλληνες φορολογούμενους. Αυτό θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί άμεσα από τις τράπεζες, να το έχουν αγοράσει οι τράπεζες αυτό, να το χρηματοδοτήσουν, να το προεξοφλήσουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γιατί και να λήξει όλη την ιστορία. Γιατί πιστεύει ο Νίκος Χαριτάκης ότι δεν γίνεται και δεν μπαίνει η Ελλάδα, δεν μπαίνει χρήματα. Τι θα έπρεπε να κάνουμε, μάλλον το πράγμα. Δεν τελείωσε αξιολόγηση. Δεν τελείωσε αξιολόγηση. Το είπε. Άρα, λοιπόν, δύο λεπτά. Για να το ξεκαθαρίσουμε και να πάμε στο Θανάση Θεοχαρόπουλο. Εδώ υπάρχει μια κυβέρνηση που έχει βγει στις 25 του Γενάρη, η οποία δεν δέχεται το μνημόνιο. Οι δανειστές μας, οι εταίροι μας, πώς θα τους πούμε, όλους αυτούς τους ρόλους έχουν. Λοιπόν, θέλω να πούνε, τελειώστε την προηγούμενη αξιολόγηση, να πάρετε τα 7, διαφωνείτε? Ναι, οι εταίροι μας είπαν κάτι πάρα πολύ απλό. Κύριοι, εμείς δεχόμαστε τη συμφωνία που μας έφερε στις 20 του μηνός ο κ. Βαρουφάκης. Αυτήν τη δεχόμαστε, έχετε κάθε δικαίωμα, και νομίζω το είπε και η κυρία Μέρκελ αυτό, ότι η Ελλάδα έχει κάθε δικαίωμα από τα προηγούμενα. Να ακολουθήσει και άλλη πορεία. Ναι, να πει ότι εγώ δεν θέλω αυτά, θέλω αυτά. Ναι. Και να τα εφαρμόσει. Αυτό λέω. Αυτό το ίδιο. Αυτό το δεχτήκαμε. Το δέχτηκαν. Ναι. Αλλά αυτά πρέπει να τα κάνουμε. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Θέλουμε να πούμε γιατί δεν πήραμε τα 7,2. Γιατί δεν τέλειωσε η τελευταία αξιολόγηση. Όχι, γιατί αυτά. Τα αρνηθήκαμε. Ναι. Γιατί αυτά που κατέθεσε ο κύριος Βαρουφάκης δεν τα έχουμε κάνει ακόμη. Αυτά που κατέθεσε ο κύριος Βαρουφάκης δεν τα έχουμε κάνει αυτό ακόμη. Αυτό είναι γιατί 64 ήταν μνημονιακά λεφτά. 64 μέτρα του κυρίου Βαρουφάκη που συμφώνησε στην επιστολή του 23-20 του μηνός, τα 64 αυτά μέτρα τα έχω μετρήσει κιόλας, έπρεπε να τα έχουμε κάνει. Αν δεν μπορούμε να τα κάνουμε, αν δεν μπορούμε να φέρουμε, ας πούμε, τα μέτρα αυτά, τότε δεν φταίει ότι δεν τελειώνει η συμφωνία, η αξιολόγηση. Εμείς είπαμε ότι θα κάνουμε αυτά τα πράγματα.
κύριε Χαριτάκη, τα 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ της δόσης. Ναι. Αν λέγαμε ότι εμείς τα θέλουμε. Δηλαδή, λέει ο κύριος Βαρουφάκης, ναι, θα πάμε να παλέψουμε για αυτά εξ αρχής. Γιατί μετά λέει ότι να πάρουμε ένα κομμάτι αυτής της δόσης, ναι. Μην το ξεχνάμε. Έτσι. Ναι, ναι. Εξ αρχής λοιπόν είπε ότι δεν θέλουμε εμείς 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Αυτό το ποσό δεν θα συνοδευόταν και από κάποια μέτρα του παρελθόντος. Δηλαδή δεν ήταν μια. Μας το είπε η κυρία Μέρκελ. Και όλοι μας το είπαν. Κύριε, κάντε τη συμφωνία. Εκτελέσετε τη συμφωνία Βαρουφάκη. Και μάλιστα τι έκανε ο κ. Βαρουφάκης. Από τα 64 είπε 7 μόνο τα οποία ήταν εκεί νομοθετημένα. 7 μόνο, όπως ας πούμε το νομοθετικό, όπως ήταν το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Αυτά τα 7 λέει και η κοινωνική πολιτική της Θεσσαλονίκης. Ναι, η ανθρωπιστική. Που μας δώσανε 2 δισεκατομμύρια. Τα 2 ήδη τα 200, φέρανε, ήταν ναι. Δηλαδή ήρθαμε και είπαμε εμείς θέλουμε 200 εκατομμύρια την ανθρωπιστική βοήθεια και οι άλλοι είπανε πάρτε και άλλα 2 δισεκατομμύρια. 10 φορές παραπάνω. Ωραία, αλλά για να το ξεδιαλύνουμε, να πάρουμε και τη γνώμη του Θανάση του Θεοχαρόπουλου και μετά να δούμε, να πάρουμε τη γνώμη σας και των τριών. Τι πρέπει να γίνει, δηλαδή ποιες είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν άμεσα. Γιατί οριζόντια πρακτικά μέτρα, αυτή η παρούσα κυβέρνηση λέει: εγώ δεν παίρνω. Ψηφίστηκα για να μην πάρω. Έτσι δεν είναι. Να σας πω λίγο γι' αυτό εδώ πέρα πρώτα από το θέμα. Να δώσουμε μία είδηση, κύριε Θεοχαρόπουλε, συγγνώμη. Το πρωί στις βρύσες από κορώνου στην Κρήτη έγινε ένας έλεγχος από αστυνομικούς του τοπικού τμήματος των ΤΑΕ σε έναν 35χρονο. Πήγαν να τον ελέγξουν δηλαδή, βγήκε ο 50χρονος, ένα 23χρονο μάλλον, νεαρό, βγήκε ο 50χρονος ο οποίος ήταν ο πατέρας του, με καραμπίνα, πυροβόλησε τον αστυνομικό. Πριν από λίγη ώρα ανακοινώνεται ότι ο 34χρονος ειδικός φρουρός δίνει μάχη για τη ζωή του στην εντατική του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Χανίων όπου νοσηλεύεται. Ενώ πήγαινε καλύτερα δηλαδή, προφανώς είχε επιπλοκές και δίνει μάχη για τη ζωή του στην εντατική λοιπόν ο αστυνομικός τον οποίο το χτύπησε ένας από τους κατσαπιάδες της Κρήτης όπως συνηθίζω να τους λέω εγώ γιατί ποια διαφορά έχει με αυτούς που βρίσκονται λίγο πιο κάτω στη Λιβύη. Λοιπόν, κύριε Θεοχαρόπουλε. Ας ελπίσουμε πρώτα απ' όλα να είναι καλά, ναι. Να γίνει καλά. Κοιτάξτε, να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά και γρήγορα. Είχαμε 20 Φεβρουαρίου μία συμφωνία. Η συμφωνία είναι σε θετική κατεύθυνση. Γι' αυτό τη χαιρέτησα και εγώ από την πρώτη στιγμή. Και εγώ. Έχουμε λοιπόν 20 Φεβρουαρίου αυτή την συμφωνία. Αυτή είναι μια μεταβατική συμφωνία, τετράμινη, η οποία σκοπός είναι να οδηγήσει σε μια νέα συμφωνία, η οποία θα είναι περισσότερο μακροπρόθεσμη. Δεν ξέρω αν είναι μακροπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη, πάντως θα είναι περισσότερη χρονική διάρκεια μετά τον Ιούνιο. Αν υπάρξει αυτή η νέα συμφωνία, για να πούμε τη θετική εκδοχή τώρα, αν υπάρξει η νέα συμφωνία. Αυτό τι θα σημαίνει, ότι για παράδειγμα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης του Ντράγκη θα είμαστε μέσα στην πορεία μετά τον Ιούνιο. Mm-hmm. Συνεπώς, το πλαίσιο είναι γιατί αυτό το μήνα δεν προχωρεί αυτή η συμφωνία. Και νομίζω αυτό που προσπαθεί να ξεμπλοκάρει αυτές τις ημέρες είναι να προχωρήσει η διαδικασία της συμφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου. Ποιος είναι ο στόχος, να υπάρξει κοστολογημένο αυτό το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, να συμφωνηθεί και με τους εταίρους. Στο πλαίσιο πάντοτε της συμφωνίας της 20 Φεβρουαρίου, υπήρχε μια καινούργια συμφωνία και δεν έχει σχέση με την προηγούμενη πρώτων εκλογών και συνεπώς στη συνέχεια να μπορέσουν να εισθρέψουν και οι δόσεις. Νομίζω ότι οι εταίροι θα τις δώσουν με το σταγονόμετρο, θα ακολουθήσουν αυτή την πολιτική. Το πιο πιθανό όμως, είναι αυτό. Σε κάθε περίπτωση θα αρχίσει να εισρέει στη χώρα μας το θέμα των δόσεων να μπαίνει και να μπούμε στην κανονικότητα και στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης στη συνέχεια. Από το καλοκαίρι και μετά. Εφόσον υπάρξει η τελική συμφωνία που θα ονομαστεί, όπως είπατε, νέο συμβόλαιο για την ανάπτυξη. Όμως θέλω να τονίσω κάτι σημαντικό εδώ για τη συζήτηση. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή της χώρας, το οποίο πρέπει να συζητηθεί και κάποια στιγμή πρέπει να συζητηθεί και με τους εταίρους. Πρώτον, έχουμε ένα πρόβλημα ρευστότητας, το οποίο υπάρχει. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρόβλημα τραπεζικό. Τι εννοώ, υπάρχει εκροή καταθέσεων, το τραπεζικό σύστημα έχει τα δικά του ζητήματα. Mm-hmm. Και μένω εδώ. Mm-hmm. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Τρίτο ζήτημα είναι το ζήτημα του δημοσίου χρέους. Το οποίο είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Δεν είναι βιώσιμο έτσι όπως είναι. Mm-hmm. Πρέπει κάποια στιγμή να ξαναξεκινήσει αυτή η συζήτηση για την αναδιάρθρωση του χωρίς μονομερείς ενέργειας. Υπήρχε μια απόφαση του Νοεμβρίου του 2012 των εταίρων, η οποία δεν τηρήθηκε από τους εταίρους η δέσμευσή τους, τον Απρίλιο του 2014, όταν πετύχαμε το πρωτογενές πλεόνασμα. Mm-hmm. Συνεπώς. Και γιατί το λέω αυτό. Αλλά μετά το διάλειμμα θα μας πει και γιατί όλο το χρόνο. Και γιατί το λέω αυτό αυτή τη στιγμή. Ναι. Διότι ώρες-ώρες αναρωτιέμαι γιατί δεν μπορεί να δανειστεί από τις αγορές η ελληνική κυβέρνηση. Πρωτογενές πλεόνασμα πετύχαμε. Στο τέλος του έτους πετύχαμε.
την ανάπτυξη την ξαναφέραμε σιγά σιγά στο τέλος του έτους του προηγούμενου. Σε εισαγωγικά το βάλαμε. Πάνω από 0% εννοώ. Εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Στα νούμερα. Γιατί δεν μπορεί να. Μακροπρόθεσμα εννοώ, όχι να πάρουμε ένα νέο μόλο. Μακροπρόθεσμα να δανειστεί από τις αγορές. Γιατί το δημόσιο χρέος ως προς το ΑΕΠ είναι, θεωρείται μη εξυπηρετήσιμο. Δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί δηλαδή. Το 180% θεωρείται είναι πρωτοφανέστερο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωζώνης. Η Ιταλία, που είναι η επόμενη χώρα, είναι 60% πιο κάτω. Θέλω να πω ότι αυτό για να επανέλθει στην κανονικότητα στη συνέχεια, μετά το νέο συμβόλαιο για την ανάπτυξη, μετά από όλα αυτά τα δεδομένα, θα πρέπει επιτέλους να δούμε συμφωνημένα με τους εταίρους μας με ποιον βιώσιμο τρόπο θα αναδιαρθρωθεί και θα γίνει βιώσιμο. Λοιπόν. Βασίλη Τσεκούρα, μόλις θα επιστρέψουμε αμέσως μετά το διάλειμμα, θα μας πει για τα του χρέους ο Νίκος Χαρετάης. Εγώ πάντως θυμάμαι πριν από λίγους μήνες που λέγανε κάποια τότε κυβερνητικά στελέχη ότι το χρέος είναι πλέον βιώσιμο. Το θυμάμαι αυτό. Θα συζητήσουμε μετά. Μιλάω ότι λέγανε κυβερνητικά στελέχη. Όπως και να μπούμε. Πριν από λίγους μήνες, πριν από ελάχιστους μήνες. Τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Τις προηγούμενες εννοείται. Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Πάμε στο διάλειμμα, όπως και να δούμε χειροπιαστά πια το τι πρέπει σε θέματα μεταρρυθμίσεων να γίνει άμεσα. Και δεν εννοούμε εισπρακτικά μέτρα οριζόντια, γιατί αυτό φαίνεται ότι δεν το δέχεται η παρούσα κυβέρνηση, έχει άλλη φιλοσοφία. Αλλά από την άλλη μεριά, εμείς επειδή είμαστε κανάλι της αγοράς, πρέπει να το τονίζουμε διαρκώς, υπάρχει μια εικόνα της αγοράς η οποία θα έλεγα είναι σε πλήρα κινησία. Στενάζει, δηλαδή ανεξάρτητα τώρα τι πιστεύει ο καθένας σε ποιο πολιτικό κόμμα ανήκει, θα έλεγα ότι η εικόνα είναι δραματική. 1,5 δις νέα κόκκινα δάνεια το τελευταίο τρίμηνο. Αν δεν σταματήσει η αβεβαιότητα, δραματική. Η αγορά πραγματικά έχει στεγνώσει λόγω της αβεβαιότητας αυτή. Φέρνω το παράδειγμα της φίλης που έχει μια κυρία ένα πρατήριο βενζίνης και λέει μαζεύω τις εισπράξεις της ημέρας γιατί δεν μου φέρνουν καύσιμα για την επόμενη και οι εισπράξεις συνεχώς μειώνονται. Είναι μία εικόνα της αγοράς, δούνε και λαβίν. Λοιπόν, αμέσως μετά το διάλειμμα θα τα κουβεντιάσουμε όλα.